Με γυμνό οφθαλμό για όσους έχουν πρόσβαση εικόνα στο βυθό, γίνεται αντιληπτή η αλλαγή στο θαλάσσιο βιοοικοσύστημα, το οποίο με δεδομένη την κλιματική αλλαγή δείχνει να τροπικοποιείται. Αυτό το όρισαν επιστήμονες που συμμετείχαν στο 8ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Επιστημονικής Κατάδυσης που οργάνωσε στο Ηράκλειο το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η άνοδος της θερμοκρασίας είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο από τα επιστημονικά δεδομένα, γίνεται όλο και πιο έντονο τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα η Ανατολική Μεσόγειος έχει αναδειχθεί ως μία από τις περιοχές παγκοσμίως η οποία εκφράζει εντονότερα το φαινόμενο αυτό, το οποίο όπως σας είπα το βλέπουμε πλέον και από την αλλαγή των βιοκοινωνιών. Έχουμε τροπικά είδη που εγκαθίστανται, τα οποία αν δεν υπήρχε αυτή η θερμοκρασιακή άνοδος δεν θα μπορούσαν να επιβιώνουν στα νερά μας. Η αλλαγή έχει συντελεστεί τα τελευταία 30 με 40 χρόνια, δηλαδή οικοσυστήματα τα οποία ήταν σταθερά για χιλιετίες, ξαφνικά αλλάζουν και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει άμεσες επιπτώσεις σε εμάς, σαν καταναλωτές, σαν χρήστες του περιβάλλοντος, σαν οικιστές. Ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή θα επηρεαστεί από αυτό. Στη βάση των δραματικών αλλαγών, όπως επισημάνθηκε, οι οποίες συντελούνται την τελευταία 20ετία, τα οικοσυστήματα στο βυθό όχι μόνο της Κρήτης, αλλά συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνουν πλέον να φιλοξενούν είδη που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, απειλούν είδη που υπήρχαν επί μακρόν και σίγουρα διαμορφώνουν μια νέα, όπως τόνισαν, πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα όχι μόνο με το τι γίνεται στο βυθό, αλλά συνολικότερα στο περιβάλλον. Είναι χαρτογράφητος χώρος και από την άλλη είναι ο πιο σημαντικός χώρος, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο χώρος στον οποίο μπορούμε να δούμε πολύ απτά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε ακόμα στη στεριά. Μας προκαλούν τεράστια ανησυχία διότι δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί αυτά να εξελιχθούν μελλοντικά. Σαφέστατα πρόκειται για τεράστιες αλλαγές, τις οποίες δεν μπορούμε με ακρίβεια να εκτιμήσουμε σε τι βαθμό μπορεί να εξελιχθούν με τρόπο που να έχουμε άμεσα προβλήματα που να γίνονται πολύ πιο εύκολα ορατά και κατανοητά σε εμάς. Επιστήμονες από όλη την Ευρώπη που διατύπωσαν την αγωνία τους για τις αλλαγές προσπάθησαν να ανοίξουν τη συζήτηση για την επιστημονική κατάδυση και τεχνικές που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα βάθη προκειμένου η έρευνα να μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ερευνητικά πεδία. Κάτω από το νερό κρύβονται αντίστοιχα σημαντικά πράγματα με αυτά που βρίσκονται πάνω από το νερό. Άρα, όμως το υποβρύχιο περιβάλλον είναι πολύ λιγότερο προσβάσιμο σε σχέση με το χερσαίο. Άρα η έρευνα εκεί είναι πολύ, μάλλον έχει ακόμα μεγάλα κενά. Οπότε αυτά τα κενά προσπαθούμε να καλύψουμε. Δύσκολα, αλλά με πολλή προσπάθεια.